θα γίνει πολιτιακή ανομαλία. Μόλις γίνει πολιτιακή ανομαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο. Το παγκόσμιο κεφάλαιο. Το διεθνές κεφάλαιο. Και το ευρωπαϊκό. Μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Κρατηθεί η Ρωσία, αλλά δεν θα μπορέσει. Θα κρατήσει περί 2-3 μήνες αυτό. Θα θελήσει να στερεωθεί η Ρωσία εδώ στο μέρος τούτο και στα στενά, αλλά θα κινηθεί ο Εβραϊσμός με τους Αμερικάνους. Τότε θα κινηθούν όλοι αυτοί και θα μαζευτούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Διότι το Βυζάντιο το έχει ξεριζώσει το Βατικανό και το παρέδωσε στους Τούρκους. Ναι. Τώρα λοιπόν οι επέσχυντοι απόγονοι των προγόνων τους που λέγονται Ευρωπαίοι θα τους μαζέψει η δικαιοσύνη του Θεού στην περιφέρεια του Βυζαντίου και θα γυρίσει ένας πίσω να πει τι έπαθαν. Ναι. Στο πεδίο της μάχης, καθόν μας λένε αυτοί που είδαν, σε 3 ημερονύχτια ασφαλής θα έχει 700 εκατομμύρια νεκρούς. Όχι γυναικόπαιδα, άντρες. Τότε θα αρχίσει δηλαδή, καταλάβετε, αυτός ο δεκατεμός όρος. Θα ξεριζωθεί η πόλη όλη. Η παλιά θα μείνει μόνο η Αγία Σοφία. Και τότε θα αρχίσει ο ανακαινισμός. Θα επιστρέψουμε πίσω πάλι στις βάσεις μας. Η Ελλάδα θα φτωχύνει πολύ, αλλά μετά θα κινηθεί. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε πίσω στις βάσεις μας πάλι. Ο Πόντος, η Μικρά Ασία, η Καπλαδοφή και η Αηβηθυνία. Όλα αυτά δικά μας. Και είναι η ρίζες των προγόνων μας. Σας είπαμε συντομία αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είναι έτσι, είναι κάτι παραπάνω. Αλλά έτσι, σας είπα να πάρετε μια εικόνα. Στην πρώτη λέλαπα θα έχει σφαγές, στην πρώτη λέλαπα θα... Όχι, στην πρώτη λέλαπα θα είναι ανομαλίες. Στην πρώτη λέλαπα θα γίνει όταν θα ξεκινήσει η Ρωσία. Και θα ρεχθούν οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι θα θέλουν να σπρώξουν πίσω. Τότε είναι ακριβώς που θα επέμβει. Τότε θα παρουσιαστεί άγγελος εξ ουρανού και θα τους επιβάλλει μέθη. Αυτοί που θα μαζευτούν θα φέρουν και μισθοφόρους οι Αμερικάνοι μαζί. Οι Άπωνες, ξέρω εγώ από εκεί, θα φέρουν μισθοφόρους πολλούς μαζί. Διότι το θέμα του Εβραϊσμού είναι να ξεριζωθεί ο Χριστιανισμός από τη γη. Και μέχρι εδώ τελείωσε. Ο Χριστιανισμός... Λοιπόν, όταν λοιπόν κινηθούν αυτοί, άγγελος εξ ουρανού θα παρουσιαστεί και θα τους επιβάλλει μέθη αυτούς. Και θα χάσουν τα λογικά τους. Όχι να τρελαθούν, αλλά δεν θα τους εμπνεύσει μίσος, άσπονδο, να θέλει να σκοτώσει ένας τον άλλο. Και αυτό σας είπα, σε 3 ημερονύχτια ασφαγής θα γίνει όλο αυτό το μακελιό. Τότε θα παρουσιαστεί ο ίδιος άγγελος, αλλά αισθητά πλέον, όχι με φωνή. Και να πεις σταματάτε, αρκεί μείνει η εκδίκηση, στόμα καλός, τότε θα ξυπνήσουν και είναι λίγοι που έμεινα, θα ξυπνήσουν και θα πούνε τι ήρθαμε εδώ, γιατί σκοτωθήκαμε. Θα γυρίσουν πίσω να επιστρέψουν στις Ευρώπες τους και είναι λίγοι που έμεινα. Τότε ο άγγελος αυτός, αισθητά μπροστά στον κόσμο, θα αναστήσει αυτούς που κοιμούνται από το Βυζάντιο. Αυτοί που κοιμούνται από το Βυζάντιο, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες, θα τους ξυπνήσει ο άγγελος και θα τους δείξει με το δάχτυλο του. Πάρτε τους αυτούς να σας κυβερνήσουν. Τότε θα αρχίσει η ανάπλαση της φυλής, γενικά και της ανθρωπότητας. Δεν θυμάστε οι 7 παιδιές, είναι θέσο. Πόσο κοιμούνταν, πόσα χρόνια. Και τώρα κοιμάται ένας ο οποίος είναι πολιτικός ηγέτης. Δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πάντως φίλος του Θεού. Είναι άγιος άνθρωπος. Πάντως πολιτικός ηγέτης είναι.
ο οποίος αυτός θα αναλάβει την ηγεσία κατά εντολή του Θεού, του Αγγέλου. Τότε θα είναι θαυματουργός. Τότε θα ανοίξει γη τους θησαυρούς της. Και θα γίνουν οι φτωχοί θα γίνουν ζάμπλουτοι. Δεν θα υπάρχει δηλαδή, θα κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους. Θα υπάρξει τόση γαλήνη, τόση ειρήνη, τόση ευτυχία. Αυτό για 3-4 δεκαετίες. Για να οργανωθούν καλά οι χριστιανοί. Ποιος από αυτούς, ο Αντίχριστος αμέσως. Αυτό ξέρω το σημαντικό. Και μετά συντέλεια. Αυτά θα γίνουν στην γενιά τη δική μας, τώρα που ζούμε. Όχι, τώρα δεν νομίζω. Αυτά θα δοκιμάσουμε τώρα στις δοκιμασίες που έρχονται. Μετά θα έρθει η ειρήνη αυτή που σας είπα. Οπότε δεν θα υπάρχουμε εμείς. Ο Αντίχριστος θα είναι στα παιδιά. Τα παιδιά μας, τα ερωμένα. Τότε μάλλον θα είναι. Πρέπει να τους δώσουμε δυνατή να είναι. Όταν είναι τότε είναι συντέλεια τότε πλέον. Έρχεται ο κύριος να αναπλάσει τα σύμπαντα. Θα ανακαινήσει τη χτίση. Εμένει τώρα είναι επίχρονη. Τώρα είπαμε. Πόσο κοντά όταν λέτε για όταν είναι. Όπως ξέρει χρόνια. Την ακρίβεια του χρόνου, κόρη μου, ποτέ ο Θεός δεν μας τη δείχνει. Αλλά τα σημεία των καιρών μας πείσουν. Και οι διάφοροι χρησμοί των πατέρων μας. Σας είπα τώρα, θα γίνει πολιτιακή ανομαλία. Μόλις γίνει πολιτιακή ανομαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο. Το παγκόσμιο κεφάλαιο. Το διεθνές κεφάλαιο. Το ευρωπαϊκό. Μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Πώς λύτρωθεί